Καλησπέρα. Χαίρετε. Ο τίτλος του απόψινου vlog είναι «Νιώθω μπερδεμένη. Σχέση ασανσέρ». Γεια σου Θέκλα. Μου αρέσει πολύ ο τρόπος που απαντάς στις ιστορίες του κόσμου, γι' αυτό σου στέλνω και εγώ τη δική μου. Γεια σου. Πρόσφατα χώρισα από μια σχέση 1,5 χρόνου. Είμαστε και οι δύο γύρω στα 25. Πάμε να πάρουμε τα πράγματα από την αρχή. Ψάχνω τα γυαλιά μου, αλλά δεν τα έχω εδώ, οπότε θα διαβάσω χωρίς γυαλιά. Με αυτόν τον άνθρωπο γνωριστήκαμε στη δουλειά. Εκείνος είχε δείξει έντονα το ενδιαφέρον του από την αρχή. Μετά λοιπόν από 3 μήνες καθημερινής παρέας και γνωριμίας, το γνώρισα καλύτερα και άρχισα να έχω και εγώ συναισθήματα για εκείνον. Άρα εκείνος σε φλέρταρε πρώτος. Έτσι, χωρίς να το καταλάβω, πολύ αβίαστα προέκυψε η σχέση. Είχα βρει επιτέλους ένα άνθρωπο δοτικό, με θετική ενέργεια, με χιούμορ, χαρούμενο και με πηγαίο ενθουσιασμό. Οι πρώτοι μήνες της σχέσης ήταν πολύ όμορφοι. Επίσης μου έβγαζε ότι θέλει πολύ να επενδύσει στη σχέση μας και ότι είναι άνθρωπος που επενδύει σε αυτό το κομμάτι, που επενδύει στη σχέση του δηλαδή. Πριν από εμένα είχε μακροχρόνια σχέση από την εφηβεία, από την οποία είχε χωρίσει λίγους μήνες πριν γνωριστούμε. Αυτό έπρεπε να σε προβληματίσει, αγαπημένη μου. Εδώ να σημειώσω ότι πιστεύω ότι έχει αδούλευτα τραύματα από την προηγούμενη σχέση του, καθώς στην αρχή της γνωριμίας μας, όταν ακόμα μιλούσαμε χαλαρά, ξεκίνησε να μου αναφέρει με εκνευρισμό την πρώην του ότι είχε μια τοξική σχέση, όπου εκείνος έδινε τα πάντα και δούλευε για τη σχέση μόνος του, ενώ εκείνη μόνο τον εκμεταλλευόταν και τον χειραγωγούσε και μια μέρα τον χώρισε για να πάει να μείνει σε άλλη πόλη. Σύμφωνα με τις δικές του αφηγήσεις, πάντα, γιατί δεν έχεις ακούσει και την άλλη πλευρά από την κοπέλα. Μου έλεγε ότι παρόλο που την έχει μπλοκάρει από παντού, εκείνη ενοχλεί τους γονείς του και ότι προσπαθεί συνεχώς να μάθει νέα για εκείνον ή να έρθει σε επικοινωνία μαζί του, παρότι εκείνος της το έχει ξεκόψει. Καμπανάκια. Άνθρωπος ο οποίος δεν έχει ξεκαθαρίσει με το παρελθόν του. Τότε δεν έδωσα σημασία σε αυτά, κακώς. Άλλωστε δεν ήμασταν μαζί και θεωρούσα ότι απλά είναι πρόσφατος ο χωρισμός και γι' αυτό τον απασχολούν τόσο αυτά. Άμα γνωρίζεις έναν άνθρωπο που από την αρχή σου μιλάει για την πρώην του, για τον πρώην του, έστω και ας σου μιλάει με αρνητικά λόγια, να ανησυχήσεις. If you talk about it, you still care about it. Αν συνεχίζεις να μιλάς για ένα πράγμα, σημαίνει ότι σε απασχολεί ακόμη αυτό το πράγμα. Όταν λοιπόν ξεκινήσαμε να είμαστε μαζί, η πρώην του άρχισε να μπαίνει στο προφίλ μου στο Instagram και να βλέπει τα stories μου, είτε με δικό της προφίλ, είτε με προφίλ συγγενών της. Και εκεί ανακάλυψα ότι ενώ εμένα μου έλεγε ότι την έχει σβήσει και μπλοκάρει από παντού, την έχει κανονικά σε όλα τα social media. Εκείνες τις μέρες εκείνος είχε ανεβάσει φωτογραφία μας μαζί και από εκεί ανακάλυψε το προφίλ μου η πρώην του. Μήπως το έκανε για να την πικάρει, μήπως το έκανε για να της πει «Να, δες, εγώ έχω βρει άλλη». Το ρώτησα γιατί μου είπε ψέματα και μου είπε και καλά ότι την είχε κάνει ad και follow ξανά για να ηρεμήσει εντός εισαγωγικών, γιατί όσο την είχε σβήσει, ενοχλούσε τους φίλους και τους γονείς του για να μάθει πληροφορίες. Αλλού αυτά. Αυτά εμένα δεν μου φάνηκαν λογικά, αλλά δεν ξανασχολήθηκα. Κακώς, έπρεπε να ασχοληθείς. Όταν γίνονται πράγματα μέσα σε μια σχέση που δεν μας φαίνονται λογικά από την αρχή, ασχολούμαστε για να το διαλευκάνουμε. Ώσπου αυτός πήγε στο στρατό, σε περίοδο καραντίνας. Πάνω που είχαμε αρχίσει να ζούμε τα πρώτα στάδια της σχέσης και να γνωριζόμαστε, έσκασε απόσταση και έπαιρνε πολύ σπάνια άδεια λόγω της κατάστασης με τον κορονοϊό, αλλά και λόγω του ότι υπηρετούσε σε παραμεθόρια περιοχή, η οποία ήταν συνεχώς σε ετοιμότητα λόγω επεισοδίων. Μια μέρα λοιπόν, αρκετά εκνευρισμένος και ταραγμένος, μου λέει ότι η πρώην του έστειλε ένα μήνυμα για να του ευχηθεί χρόνια πολλά για το Πάσχα, ότι τον σκέφτεται και τον νοιάζεται, και ότι του εύχεται καλή θητεία και έχει μάθει ότι είναι στο στρατό. Εγώ του είπα ότι αυτή ήταν η ευκαιρία να βάλει τα όρια του και να της πει να μην τον ξανενοχλήσει, αφού αυτό ήθελε υποτίθεται. Αλλά άρχισε να μου λέει ότι θέλει να είναι ευγενικός και να μην πέσει στο επίπεδό της, ότι αυτή είναι ιστερική και δεν παίρνει από λόγια και απάντησε στο μήνυμά της με ένα σκέτο ευχαριστώ. Εμένα με ενόχλησε η στάση του και στο πώς διαχειριζόταν την κατάσταση με την πρώην του και καλώς σε ενόχλησε. Εκείνη του ξανά στείλε μήνυμα κανά 2 φορές ακόμα για χρόνια πολλά και τέτοια και από ό,τι μου είπε, σταμάτησε να του στέλνει όταν ένας φίλος του την έβαλε στη θέση της.
Συγκεκριμένα, εκείνη πήγε στις διακοπές μαζί με τη νέα της σχέση και βρήκε ένα φίλο του αγοριού μου, ο οποίος δούλευε σε ένα μαγαζί και τον ρώταγε πληροφορίες για το αγόρι μου. Ο φίλος του της είπε ότι αυτό που κάνει δεν είναι ωραίο και να μην τον ξαναενοχλήσει. Το θέμα είναι ότι αυτά τα όρια θα έπρεπε να τα είχε βάλει ο σύντροφος μου και όχι να περιμένει από το φίλο του. Σωστά. Επίσης είχε άπειρες φωτογραφίες στο κινητό του και στα social media μαζί της, τις οποίες δεν τις έσβηνε, ενώ του είχα εξηγήσει πόσο με ενοχλούσε, γιατί όπως έλεγε θέλει να βλέπει τη φάτσα της και να θυμάται το τεράστιο λάθος που έκανε. Όταν κάνουμε μια καινούρια σχέση και ο σύντροφος μας ζητά, τουλάχιστον από τα social media, να σβήσουμε τις φωτογραφίες που είχαμε με τον άνθρωπο με τον οποίο έχουμε χωρίσει, δεν είναι απάντηση λογική το θέλω να βλέπω τη φάτσα της και να θυμάμαι το τεράστιο λάθος που έγινε, που έκανα. Μπορεί κάποιος άλλος να πει, ξέρεις, επειδή ήταν κομμάτι της ζωής μου, θα αφήσω κάποιες φωτογραφίες, θα σβήσω κάποιες και θα αφήσω κάποιες. Δεν το θεωρώ ότι είναι και πολύ καλή ιδέα όταν γνωρίζουμε κάποιον να θέλουμε να διαγράψει το παρελθόν του από οπουδήποτε. Αν μόνοι μας όταν τελειώσει μια σχέση δεν θέλουμε να έχουμε αναμνηστικά εκείνες τις σχέσεις, μπορεί να σβήσουμε φωτογραφίες από το κινητό μας και φωτογραφίες από τα social media μας. Εμείς ήδη προσωπικά, επειδή το θέλουμε, όχι όμως να επιβάλλουμε σε κάποιον άλλο να το κάνει. Αλλά το να ζητήσεις αυτό το πράγμα και να σου απαντήσει ότι θέλω να τη βλέπω τη φάτσα της για να θυμάμαι το τεράστιο λάθος που έκανα, δεν μου φαίνεται λογική δικαιολογία. Εμένα προφανώς αυτό το επιχείρημα μου φαίνεται αστείο. Το fun fact, δηλαδή το αστείο γεγονός, είναι ότι της έσβησε μια εβδομάδα πριν χωρίσουμε. Κάθε φορά λοιπόν που η πρώην έμπαινε στο προφίλ μου και του το έλεγα, μου απαντούσε εκνευρισμένα ότι εγώ ασχολούμαι μαζί της. Αυτό και αν είναι gaslighting, αυτό και αν είναι προβολή. Επειδή με εκνευρίζει αυτή η κίνησή της και του εξηγούσε ότι δεν γίνεται να κατηγορεί εμένα επειδή με ενοχλεί αυτό που γίνεται και να μην προσπαθεί να βάλει τα όρια του. Γενικά είχε μια στάση περίεργη. Από τη μια έλεγε τα χειρότερα για εκείνη, δεν είναι καλό πράγμα το τέρι σου να λέει τα χειρότερα για τον πρώην σύντροφό του συνέχεια, σημαίνει ότι ασχολείται ακόμη. Και είναι φυσιολογικό να μιλάει διάφορα. Εντάξει, είχα αυτή τη σχέση, δεν πήγε καλά, οκ. Okay. Η αδιαφορία, το αντίθετο της αγάπης είναι η αδιαφορία, όχι το μίσος. Αγάπη σημαίνει έντονη θετική σύνδεση. Μίσος σημαίνει έντονη αρνητική σύνδεση, αλλά πάλι σύνδεση. Το αντίθετο της σύνδεσης είναι η αδιαφορία. Από τη μια έλεγε τα χειρότερα για εκείνη και από την άλλη δεν ήθελε να βάλει όρια, λέγοντας πως είναι τρελή και αν της μιλήσει απότομα δεν ξέρει που μπορεί να φτάσει. Εγώ αυτό δεν το πιστεύω, λες, και συμφωνώ μαζί σου. Από πάνω επιτεθόταν σε μένα που με ενοχλούσε το ότι έστελνε μήνυμα στο αγόρι μου, λέγοντας ότι με τη στάση μου δεν του δείχνω εμπιστοσύνη. Εσύ σου να το πρόβλημα, βέβαια. Μα εσύ σου να το πρόβλημα, ναι. Το πρόβλημα σου είναι εσύ, γιατί δεν το καταλαβαίνεις. Ειρωνικά το λέω, ε. Δεν σκεφτόταν όμως ότι εγώ ήμουν μόνη μου τόσα χιλιόμετρα μακριά με ελάχιστη επικοινωνία και τέτοια σκηνικά με γέμιζα με άγχος και στενοχώρια. Πάμε στο διατάφτα. Κατά τη διάρκεια της θητείας του βίωσε κάποια τραυματικά γεγονότα τα οποία το άφησαν PTSD. PTSD σημαίνει Post Traumatic Stress Disorder. Μετατραυματική διαταραχή στρες. Αλλά έχουμε κάνει ένα βίντεο πρόσφατα με τον Δόκτωρ Γρηγόρη Γρηγορίου, το ψυχίατρο, για το τι είναι η διαταραχή μετατραυματικού στρες. Άλλαξε ραγδαία συμπεριφορά και μια μέρα ξαφνικά είχε ένα πολύ έντονο ξέσπασμα θύμου απέναντί μου, το οποίο δεν μπορούσα να καταλάβω από πού προέρχεται. Γιατί δεν ήξερα τι είχε συμβεί. Σταδιακά άρχισε να βελτιώνεται, αποκαταστάθηκε σε ένα βαθμό επικοινωνία μας, αλλά από ό,τι φαίνεται όλο αυτό ήταν επιφανειακό. Οξία ψυχοθεραπεία θέλει αυτό το αγόρι, οξία. Έντονη, συστηματική ψυχοθεραπεία. Από εκείνο το σημείο και μετά είχε απότομες ψυχολογικές διακυμάνσεις και μου μίλαγε άσχημα χωρίς λόγο. Τη μια στιγμή εκδηλωτικός, την άλλη επιθετικός. Ασανσέρ, πάνω-κάτω, κάτω-πάνω. Αυτό λέω σχέση ασανσέρ. Άρχισε να γίνεται φουλ χειριστικός, αλλά εγώ ήθελα να προσπαθήσω για τη σχέση μου γιατί είχα δεθεί μαζί του και ήθελα να τον βοηθήσω να το περάσουμε μαζί. Επίσης πίστευα ότι μόλις απολυόταν από το στρατό και απομακρυνόταν από εκείνο το πιεστικό περιβάλλον, θα αρχίσει να βελτιώνεται και θα είναι τα πράγματα όπως πριν. Όχι, χωρίς ψυχοθεραπεία και χωρίς αντικαταθλιπτική θεραπεία στην περίπτωση που χρειάζεται, κάποιος που έχει όλες αυτές τις διακυμάνσεις στη διάθεση του, τις εκρήξεις θυμού, τα σκαμπανεβάσματα, του στείλαν σαν σερ, δεν θα του περάσει όταν φύγει από το στρατό.
Ήρθε λοιπόν η ώρα της επιστροφής. Επέστρεψε πολύ αλλαγμένος, ενώ στο τηλέφωνο και τα μηνύματα μου έλεγε πόσο θέλει να με δει και πόσο το στηρίζω και του δίνω δύναμη. Ξαφνικά με απέφευγε, οπότε όποτε του έλεγα πως θέλω να βρεθούμε μου μίλαγε άσχημα και έλεγε ότι δεν του αφήνω χώρο, 9 μήνες χώρια εντωμεταξύ, και γενικά άρχισε μια πολύ αλόκοτη συμπεριφορά. Μάλλον συνέχισε η πολύ αλόκοτη συμπεριφορά, η οποία ήταν από την αρχή αλόκοτη συμπεριφορά, φίλε. Να, αλλά εσύ ερωτεύτηκες και δεν το βλέπες. Εναλλαγές συναισθημάτων, τη μια φουλ εκδηλωτικός, την άλλη ψυχρός και απόμακρος. Υπήρξε με τις εβδομάδες μια μικρή βελτίωση, αλλά ξαφνικά μια μέρα πάλι εξαφανιζόταν και κλεινόταν στον εαυτό του. Τη μια έκανε σχέδια μαζί μου για συγκατοίκηση μέχρι και μια εβδομάδα πριν χωρίσουμε, και την άλλη έλεγε ότι δεν θέλει να δει κανέναν μας και ότι θέλει να κλειστεί σε μια σπηλιά. Του είπα ότι πρέπει να δει ειδικό. Στην αρχή είχε άρνηση και έλεγε ότι θα το περάσει μόνος του και χρειάζεται απλώς μόνο λίγο χρόνο. Εμένα αυτή η κατάσταση με οδήγησε σε ένα συναισθηματικό breakdown, δηλαδή έπεσες κάτω ψυχικά, χαλάστηκες ψυχολογικά. Ένιωθα πολύ άσχημα, αλλά ήθελα να προσπαθήσω για τη σχέση μου. Θυμόμουν όλα τα καλά του στοιχεία όταν ξεκίνησε η σχέση. Καλά λες για τη σχέση σου, γιατί δεν ήταν σχέση σας, ήταν σχέση σου. Εσύ τα είχες μαζί του, αυτός όμως τα είχε μαζί σου. Εσύ είχες σχέση μαζί του, αυτός είχε σχέση μαζί σου. Ή έπαιζε. Θυμόμουν όλα τα καλά του στοιχεία όταν ξεκίνησε η σχέση και ήθελα να το βοηθήσω να γίνει καλά και να συνεχίσουμε τη σχέση μας από εκεί που την αφήσαμε πριν μπει στο στρατό. Τα προβλήματα σας ήταν και πριν από το στρατό. Πλώς ήταν πολύ νωρίς τη σχέση για να διαφανούν. Ίσως ήμουν πολύ αισιόδοξη και αφελής, έτσι όμως ένιωθα τότε. Ήσουν τυφλωμένη, ερωτευμένη, κολλημένη τότε. Όσο πέρναγε ο καιρός, υπήρχε μια μικρή βελτίωση στη συμπεριφορά του, αλλά μου δημιουργούσε τεράστια ανασφάλεια. Τη μια μέρα ήμασταν καλά, την επομένη άλλος άνθρωπος. Επίσης δεν ήθελε να συζητάει για αυτό που περνούσε, κλεινώντας συνεχώς τον εαυτό του, παρότι ήμουν πάντα ανοιχτή να τον ακούσω. Ούτε για τη σχέση ήθελε να συζητήσει, να ξεκαθαρίσουμε κάποια πράγματα. Κάναμε κάποιες συζητήσεις, αλλά η σκέψη του ήταν μπερδεμένη και δεν μιλούσε ξεκάθαρα. Το μόνο που έκανε συνεχώς είναι να με διαβεβαιώνει πόσο με αγαπάει και πόσα σχέδια θέλει να κάνει μαζί μου. Όλα αυτά, ωστόσο, υποθετικά, όταν κι αν θα ένιωθε καλύτερα, όχι κάτι απτό. Άρα προσπαθούσε να βάλει ο ίδιος τον εαυτό του σε μια διαδικασία του να έχει μια υγιή σχέση μαζί σου. Παρόλο που δεν του έβγαινε, επειδή ο ίδιος προφανώς δεν είναι καλά. Συνεχώς έλεγε ότι έχει πολλά προβλήματα που πρέπει να διαχειριστεί και ότι φταίνε και αυτά που είναι έτσι. Ενώ είχε τη δουλειά του και ενώ γνώριζε ότι εγώ είχα σοβαρά οικονομικά προβλήματα, μου έλεγε ότι εκείνος έχει πιο σοβαρές ανησυχίες από τις δικές μου. Αρκετά ναρκισσιστική αντιμετώπιση του εγώ, κεντρική. Γενικά άρχισε να μπαίνει σε μια σύγκριση των προβλημάτων και έλεγε ότι εκείνος ρίσκαρε τη ζωή του στο στρατό και αυτό είναι το μόνο σημαντικό πρόβλημα. Φυσικά είναι πολύ άσχημα αυτό που έζησε, χωρίς να ξέρω λεπτομέρειες, αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι τα υπόλοιπα προβλήματα που αντιμετώπιζα εγώ στην καθημερινότητα, όπως η ανεργία και άλλα, δεν έχουν κάποια σημασία. Έτσι λοιπόν, μια μέρα, μετά από μια εβδομάδα που είχε εξαφανιστεί, μου ζήτησε να μιλήσουμε και μου είπε πως θέλει να χωρίσουμε, γιατί νιώθει ότι δεν μπορεί να είναι λειτουργικός μέσα στη σχέση, ότι δεν είναι ωραίο να προσπαθώ μόνη μου και για τους δύο, και ότι πλέον δεν νιώθει τίποτα για κανέναν. Γι' αυτό δεν θέλει να με κοροϊδεύει άλλο. Άρα παραδέχτηκε στην ουσία ότι σε κοροϊδεύε, ότι προσπαθούσες μόνο εσύ για αυτή τη σχέση. Όταν του είπα ότι δεν γίνεται τη μια εβδομάδα να μου λες και να δείχνεις άλλα και τώρα να λες ότι δεν νιώθεις τίποτα, μου απάντησε ότι όλο αυτό τον καιρό προσπαθούσε να κάνει πράγματα για να μην με απογοητεύσει, αλλά στην ουσία δεν μπορούσε να είναι συναισθηματικά μέσα στη σχέση. Αυτό που κατάλαβα, δηλαδή, αυτό που υποψιάστηκα. Ότι προσπαθούσε να πιέσει τον εαυτό του να σου δείξει ότι είναι καλά χωρίς να είναι καλά. Επίσης μου είπε ότι ξεκίνησε ψυχοθεραπεία και χάρηκα πολύ για αυτό το βήμα. Μπράβο του. Χαρακτηριστικά μου είπε ότι θέλει να βρει ξανά τον εαυτό του και ότι η συμπεριφορά του το τελευταίο διάστημα δεν ταιριάζει με αυτό που ήταν πριν συμβούν αυτά που του συνέβησαν. Το θέμα είναι ότι είμαι μπερδεμένη. Δεν ξέρω τι από ό,τι έζησα είναι αλήθεια, τι ψέμα, ποιος είναι ο πραγματικός του εαυτός. Δεν ξέρω τι να κρατήσω από αυτόν τον άνθρωπο, ποιες συμπεριφορές είναι κομμάτια του PTSD, δηλαδή της διαταραχής μετατραυματικού στρες, και ποιες οι αληθινές του. Σίγουρα είμαι ανακουφισμένη που δεν συνεχίσαμε μέσα σε αυτή την ανθυγιεινή σχέση, από την άλλη όμως θεωρώ ότι τελείωσε άδοξα όλο αυτό. Αγάπη μου, όλο αυτό δεν τελείωσε απλώς άδοξα. Ξεκίνησε άδοξα όλο αυτό. Άδοξα ξεκίνησε όλο αυτό. Άδοξα.
χωρίς δόξα. Μία ερωτική σχέση χρειάζεται ενέργεια για να ξεκινήσει. Χρειάζεται καύσιμο. Χρειάζεται ενθουσιασμό. Γι' αυτό όταν έχουμε κάνει το αντίστοιχο βίντεο για τη διαφορά μεταξύ ενθουσιασμού, έρωτα και ερωτικής αγάπης, είπαμε ότι το πρώτο χρονικό διάστημα τα αισθήματα είναι ενθουσιώδη. Έχουμε αισθήματα συναισθήματα ενθουσιασμού για το άλλο πρόσωπο και για τη σχέση. Η σχέση αυτή δεν τελείωσε απλώς άδοξα, ξεκίνησε άδοξα. Ξεκίνησε χωρίς ενθουσιασμό. Ξεκίνησε πολύ σύντομα μετά που αυτός τελείωσε μια μακροχρόνια σχέση που ήταν η πρώτη του μακροχρόνια σχέση, η οποία σαφώς το σημάδεψε πολύ. Και από όσα μου έχεις γράψει και έχω διαβάσει, δεν τελείωσε η σχέση του με εκείνη την κοπέλα ομαλά. Τελείωσε ανώμαλα, τον άφησε αυτή η κοπέλα. Και αυτού του έχουν, ή την άφησε ή τον άφησε, δεν μπορούμε να ξέρουμε σίγουρα, αλλά αυτού του έχουν μείνει αποθυμένα από εκείνη τη σχέση, το οποίο φάνηκε ξεκάθαρα από την αρχή, προτού τα φτιάξετε εσείς, που καθόταν και σου έλεγε παράπονα για την πρώην του. Ακούστε, και εσύ άκουσε και άλλες οι κοπέλες και όσοι ακούνε που είναι ελεύθεροι, άνδρες ή γυναίκες, εάν γνωρίζετε κάποιον άνθρωπο και στην περίοδο του φλερτ αναλώνει το χρόνο που μιλάτε μεταξύ σας στη συνομιλία σας για να παραπονεθεί για τον πρώην του και την πρώην του, παρετάτε τον. Παρατάτε τον. Γιατί σημαίνει ότι αυτό το πρόσωπο είναι κολλημένο στη σχέση που τελείωσε και οτιδήποτε κάνει μαζί σας δεν θα είναι παρά rebound relationship, μια σχέση για να ξεπεράσει το χωρισμό. Τόσο απλά. Τόσο απλά. Βγαίνεις ραντεβού με κάποιον και αρχίζει να κλαίγεται για τον πρώην του, για την πρώην του. Στείλ τον να πάει στον πρώην του ή στην πρώην του ή στη μάνα του ή δεν ξέρω εγώ που άλλο να πάει. Μην τον κρατήσεις εσύ, μην την κρατήσεις εσύ. Ο άνθρωπος, και χωρίς να μας το λέει ξεκάθαρα, μας το λέει μέσα από τις πράξεις του και μέσα από τα πράγματα με τα οποία ασχολείται, που είναι η προσοχή του. Όταν σε φλερτάρει κάποιος ο οποίος έχει ενέργεια να σου δώσει και είναι ουσιαστικά ελεύθερος και θέλει να δημιουργήσει μια σχέση μαζί σου, θα μιλάει για σένα. Θα σου πει: μ' αρέσουν τα μαλλιά σου, μ' αρέσουν τα μάτια σου, μ' αρέσει το χαμογελό σου, μ' αρέσει η άβρα σου. Θα σου μιλήσει για τα πράγματα που θέλει από σένα, τα πράγματα που θέλει από μια σχέση. Δεν θα ασχοληθεί με το παρελθόν. Αν κάποιος αναλώνεται στο να αναλύει το παρελθόν, έστω και με αρνητικό τρόπο, αυτό δείχνει ότι είναι προσκολλημένο αυτό το πρόσωπο στο παρελθόν. Και οποιοδήποτε είναι προσκολλημένο στο ερωτικό του παρελθόν, είναι κολλημένο στο ερωτικό του παρελθόν, είτε άνδρας είναι είτε γυναίκα, δεν θα μπει με ενθουσιασμό σε μια νέα σχέση. Θα κάνει σχέση ανάκαμψης. Θα κάνει μια σχέση για να το βοηθήσει, να τη βοηθήσει να νιώσει καλύτερα. Δεν θα κάνει μια σχέση από καθαρό ένστικτο ότι γουστάρω αυτή τη γυναίκα, γουστάρω αυτόν τον άνδρα, με ενθουσιάζει, προχωρώ στο να το γνωρίσω, στην πορεία ερωτεύομαι. Συνδέομαι, αν πάει καλά η σχέση και αν κρατήσει αρκετό καιρό δημιουργείται ερωτική αγάπη. Όχι, ξεκινήσατε άδοξα. Γι' αυτό και ήταν ασανσέρ η σχέση. Τώρα, τι έχει πάθει αυτό στο στρατό δεν μας λες να καταλάβουμε. Προφανώς κάποια τραυματική εμπειρία. Δεν μπορώ να το αμφισβητήσω ότι έχει πάθει κάποια τραυματική εμπειρία, η οποία ήρθε και προστέθηκε πάνω στο ήδη επιβαρημένο ψυχολογικό του ιστορικό. Γιατί ένας άνθρωπος που έχει χωρίσει από μια μακροχρόνια σχέση και δεν το έχει ξεπεράσει, έχει επιβαρημένο ψυχολογικό ιστορικό, ήρθε και έδεσε και όπως γράφεις, εμφάνισε συμπτώματα διαταραχής μετατραυματικού στρες. Για να χρησιμοποιείς αυτό τον όρο, φαίνεται ότι ίσως έχει πάει αυτό σε ψυχίατρο στο στρατό ή σε ψυχολόγο στο στρατό και του έχει κάνει τη διάγνωση. Ένας άνθρωπος που έχει διαταραχή μετατραυματικού στρες, αν δεν κάνει οξία ψυχοθεραπεία και παράλληλα να πάρει και αντικαταθλιπτική θεραπεία από ψυχίατρο, δεν μπορεί να το ξεπεράσει. Σας παραπέμπω για άλλη μια φορά στο βίντεο που κάναμε με τον δόκτωρα Γρηγόρη Γρηγορίου, το ψυχίατρο μας πριν 2 εβδομάδες περίπου, που είχε τίτλο «Διαταραχή μετατραυματικού στρες και σύνθετη διαταραχή μετατραυματικού στρες». Δεν είμαστε σε καμία περίπτωση αρνητικοί απέναντι στους ανθρώπους που έχουν ψυχικές διαταραχές. Γιατί όλοι μας έχουμε κάποιες ψυχικές διαταραχές, ή δυνάμει μπορεί να έχουμε κάποιες ψυχικές διαταραχές. Όταν όμως ένας άνθρωπος έχει μια ψυχική διαταραχή, όπως μια αγχώδη διαταραχή, ή μια διαταραχή συναισθήματος, όπως μια κατάθλιψη, ή μια διαταραχή μετατραυματικού στρες, και δεν κάνει θεραπεία για αυτή τη διαταραχή,
Δεν αναλαμβάνει την προσωπική του ευθύνη αυτός ο άνθρωπος να πάει στο ψυχολόγο και στο ψυχίατρο να κάνει θεραπεία, τότε αναπόφευκτα επιβαρύνει τους γύρω του και κυρίως το τέρι του ή το τέρι της. Έχουμε ευθύνη όλοι μας να φτιάχνουμε τα ψυχολογικά μας. Όλοι μας. Να πηγαίνουμε στο ψυχολόγο, να πηγαίνουμε στο ψυχίατρο, να διαγιγνωσκόμαστε, να έχουμε διάγνωση και όχι απλώς να χρησιμοποιούμε τη διάγνωση ως άλλοθη. Α, ξέρεις, έχω διαταραχή μετατραυματικού στρες, γι' αυτό συμπεριφέρομαι απέσια, γι' αυτό είμαι σαν το σανσέρ, είμαι μια πάνω, μια κάτω, έχω άλλοθη, έχω διαταραχή μετατραυματικού στρες. Όχι, η διάγνωση δεν είναι άλλοθη. Οφείλεις να κάνεις ψυχοθεραπεία, οφείλεις. Είτε θέλεις, είτε όχι. Είτε γουστάρεις, είτε όχι, οφείλεις να κάνεις ψυχοθεραπεία. Και αν ο ψυχολόγος σου συστήσει να δεις και ψυχίατρο, να πας να δεις και ψυχίατρο και αν χρειάζεται να πάρεις και αντικαταθλιπτική θεραπεία, να πάρεις και αντικαταθλιπτική θεραπεία παράλληλα. Και εφόσον έχεις μία ψυχική διαταραχή και δεν θέλεις να κάνεις θεραπεία για αυτήν, κάτσε μόνος σου, κάτσε μόνη σου. Μην μπαίνεις σε σχέση να ταλαιπωρείς άλλους ανθρώπους πέραν του εαυτού σου. Με τον ίδιο τρόπο, τεράστια ευθύνη έχουμε όσοι είμαστε γονείς, όταν έχουμε κάποια ψυχική διαταραχή, να αναζητούμε και να λαμβάνουμε ψυχοθεραπεία. Τελεία. Τελεία. Ψυχοθεραπεία και μάλιστα και φαρμακευτική. Ψυχοφαρμακευτική θεραπεία παράλληλα, εάν αυτό το κρίνει ο ψυχολόγος μας απαραίτητο. Και δεν χάνουμε τίποτα να πάμε και σε ψυχολόγο να μας διαγνώσει, να πάμε και σε ψυχίατρο να μας διαγνώσει και να ζητήσουμε από τους δύο να συνεργαστούν για την καταλληλότερη θεραπεία για μας. Που για μένα, στις περισσότερες περιπτώσεις των ψυχικών διαταραχών που έχουν σχέση με το συναίσθημα, το άγχος, στη διαταραχή πανικού για παράδειγμα, ή τη διαταραχή μετατραυματικού στρες, ή τις διάφορες διαταραχές που έχουν σχέση με την κατάθλιψη, η συνδυαστική θεραπεία είναι η καλύτερη. Τώρα, εσύ, φιλενάδα, λες ότι έχεις παραμείνει μπερδεμένη. Είναι υγιές ότι χαίρεσαι και νιώθεις ανακουφισμένη που τελείωσε αυτή η σχέση. Το γεγονός ότι θεωρείς ότι έληξε αυτή η σχέση άδοξα. Σου το είπα και προηγούμενος, δεν έχει λήξει μόνο άδοξα, έχει ξεκινήσει άδοξα, έχει προχωρήσει άδοξα και έχει λήξει και άδοξα. Τι μπορείς να κάνεις εσύ τώρα για να πάρεις τα μαθήματα από αυτό το πάθημα και να μπορέσεις να προχωρήσεις τη ζωή σου χωρίς να μπλοκάρεσαι από αυτή την αρνητική εμπειρία που έχεις βιώσει με αυτόν τον άνθρωπο. Γιατί αυτή η σχέση, η σχέση ασανσέρ, σε έχει τραυματίσει και σένα ψυχικά. Διαφορετικά δεν θα μπαίνεις στη διαδικασία να μου γράψεις αυτό το email εάν δεν είχε συμβεί αυτό το πράγμα. Οπότε, αυτό που θέλω να σου πω είναι ότι είναι πολύ καλή ιδέα να πας να δεις κι εσύ ένα ψυχολόγο, να κάνεις κι εσύ ψυχοθεραπεία τώρα επ' ευκαιρίας του χωρισμού σου και επ' ευκαιρίας της αρνητικής εμπειρίας που είχες μέσα από αυτή τη σχέση, ώστε να πετάξεις από πάνω σου τα βαρύδια των αρνητικών συναισθημάτων και των ψυχικών τραυμάτων που σου έχει προκαλέσει αυτή η σχέση και να μπορείς να πάρεις τα μαθήματα. Τα μαθήματα είναι ότι εσύ μπορείς να είσαι σε μια σχέση. Μπορείς να είσαι δοτική. Μπορείς να είσαι αγαπητική. Επίσης, ένα άλλο μάθημα που βλέπω είναι ότι έχεις καλή κρίση. Ότι κόβει το μυαλό σου. Καταλαβαίνεις τι είναι λογικό και τι είναι παράλογο. Άρα μπορείς στο μέλλον, μετά από την ψυχοθεραπεία, να μπει σε μια καινούρια σχέση στην οποία εσύ να λειτουργήσει υγιώς. Αυτό που χρειάζεσαι ίσως να μάθεις είναι το πώς να βάζεις όρια όταν κάποιος είναι κακοποιητικός απέναντί σου και να μην δείχνεις τόση πολύ καλή διάθεση και τόση πολύ υπομονή σε συμπεριφορές τις οποίες θα ήταν καλύτερο να μην ανεχθείς. Και να μπορέσεις να συνεχίσεις τη ζωή σου παίρνοντας τα μαθήματα και χωρίς να κουβαλάς τα τραύματα. Την αγάπη μου. Καλό βράδυ. Φιλιά σε όλους. Γεια.